Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα δείξω εδώ τρεις καρδελίνες που πήρα. Κελαϊδάνε και όλες πολύ καλά. Έχω τρεις μέρες που τις έχω πάρει και κελαϊδάνε πάρα πολύ. Τις κρέμαγα κάπου όπως είναι, πως είναι εκεί που έχει παλιά. Εδώ τις κρέμαγα. Και έρχονται να έρθουν τις καρδελίνες και πάνω από το κλουβί. Είχαν έρθει οι πόλεις που δεν ήταν 4-5 μαζί που τα πάνω από το κλουβί. Όπως είπα και πριν, είναι τρεις ασθενικές. Έχει μια πόρτα εδώ πέρα, έχει και μια τα πλάγια. Λογικά είναι να βάλω και να βάζω εξωτερική φωλιά. Αυτές είναι πολύ ωραίες. Μορφή και βιταμίνη και εγώ το ίδιο. Να και εδώ ένα νέο σέντερ σήμερα το πήραμε. Να πριν από μια ώρα το φέρανε. Πολύ καλό. Να το. Ένα σκυλί που είναι για λαγούς. Λοιπόν, είναι για λαγούς με αυτό. Αυτό εκεί. Αυτό εδώ. Και όπως σας είπα και πριν για τις καρδελίνες που τις πήρα εδώ πριν από μερικές μέρες. Δεν πήρα κάτι μαζί μια καμία ξόδερα ή μια καπάτσα για να πιάσω άλλες καρδελίνες. Όταν θα γυρίσω από το χωριό θα βγάλω βίντεο που θα στήσω με καρδελίνες, με τις καρδελίνες αυτές. Που θα δείξω πώς θα τις στήσω και θα... ίσως έρθουν καρδελίνες και πιάσω. Θα το δείξω σε βίντεο. Λογικά το βίντεο θα ανέβει, δεν ξέρω, ή σήμερα θα τα ανεβάσω άμα πιάσω σήμα ή αύριο μεθαύριο όταν θα πάω, Δευτέρα, Τρίτη. Όταν θα πάω θα σας δείξω, θα τις κρεμάσω σε ένα δέντρο, θα βάλω και δύο καπάτσες και θα δείξει. Η μία αυτή η καρδίνα εκεί κάτω έχει κάπως χαλασμένη την ουρά. Να αυτή εκεί πέρα. Αυτή εκεί πέρα έχει κάπως χαλασμένη την ουρά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μα το κλουβί, όλες είναι έτσι. Με αυτό το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.